αξιοπορικής Πανεπιστημίου Ιδρυτικής Αττικής που υπηρετώ σήμερα τη στρατιωτική μου θητεία, μόνο δύναμη, κουράγιο και αντοχή μπορεί να μου δώσει το σημερινό αντιπολεμικό συνάδελφο των αθλητικών συλλόγων. Είμαστε παιδιά του ελληνικού λαού που υπηρετεί με τη θητεία μας με χιλιάδες προβλήματα και λύσεις, τα οποία με ψηλά τα κεφάλι τους μας μπορούν να αντιμετωπίσουμε μέσα στα στρατόπεδα. Δεν παρουσιαστήκαμε όμως στο στρατό για να παρουσιάζουμε όπλα στους μαγκελάριδες των λαών, τους Αμερικάνους και τους Νατοϊκούς. Οι νέοι στρατευμένοι ενώνουμε τη φωνή μας με τον λαό και την νεολαία. Ελπίδα για ένα ελληνικό μέλλον με τους λαούς αδελφωμένους είναι ο αγώνας ενάντια στον υπεραλιστικό πόλεμο. Επιβεβαιώνεται με τον πιο τραγικό τρόπο πως τους ανταγωνισμούς και τις αντιθέσεις των εγκληματικών ομίλων για τα κέρδη και τις επενδύσεις τους σπληρώνουν οι λαοί με το αίμα τους. Βλέπουμε τον ουκρανικό και τον ρώσικο λαό να δίνει το αίμα του για τους ανταγωνισμούς του μπλοκ ή πανάτη Ευρωπαϊκής Ένωσης με την καπιταλιστική Ρωσία. Για τελείως να πάρει μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα των αγορών. Ακόμα μεγαλύτερος κινδύνος για τον ελληνικό λαό σημαίνει όλη την μεγαλύτερη πλοκή στον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη με την αποστολή στρατιωτικού υλικού στην αντιδραστική κυβέρνηση της Ουκρανίας, αλλά και ενεργοποίηση της δυνάμεις απόκρισης του ΝΑΤΟ, στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα. Οι ένοπλες δυνάμεις